Η τοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά του. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιμφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιδικό μνημόνιο, συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Μάια Σάντου, τη μίζερη και κακόμηρη αυτή φίλη του Κούλη για τη μεγάλη της νίκη, την πρώτη μεγάλη ήττα επί της ουσίας για όσου καταλαβαίνουν τι συνέβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το αρρωστημένο πλέον μόρφωμα της Ευρώπης. Θα τον αναλύσουμε σήμερα φίλε και φίλοι. Καλησπέριζω όλους σας που είστε εδώ σοντανά σε αυτή την εκπομπή. Δευτέρα, καλή εβδομάδα είπαμε, καλή εβδομάδα. Είναι και ένα καφέ να ανοίξει το μάτι. Είναι οι ώρες δύσκολες. 21 του μήνα είμαστε εδώ στο κανάλι να συζητήσουμε. Έχω θέματα αρκετά για εσάς. Ε, η, το το μείζον θέμα σήμερα είναι αυτά τα ε, ωραία, τα ενδιαφέροντα συμβάντα στη Μολδαβία. Και έχουμε και άλλα θέματα. Βέβαια, έχουμε εξελίξει τη Μέση Ανατολή, έχουμε τη, τον θάνατο του, του Γκουλέν, του μεγάλου κινήματος της Τουρκίας, του γκουλενικού κινήματος, του Φετιουλά Γκουλέ και τι, θα, γκουλέν, και τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, έχουμε πολλά να πούμε. Καλησπέριζο, γεια σας, χαίρομαι που σας βλέπω. Ε, αυτό το οποίο ε, θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε, βλέπω μαζεύεται παρά εδώ. Ε, να θυμίσω αρχικά ότι εδώ είμαστε ζωντανά σήμερα. Ζωντανά υπό την έννοια ότι διαβάζω τα ερωτήματά σας και απαντάω στο ζωντανό χρόνο. Είναι η δέσμευση αυτή του καναλιού κάθε εβδομάδα. Τουλάχιστον μια φορά να έχουμε αυτές τις συνομιλίες. Άρα θα βλέπω τις ερωτήσεις σας αυτό και τα σχόλιά σας. Τα παρακολουθώ σε ζωντανό χρόνο. Αυτό το οποίο ήθελα να πω, καθώς περιμένω να δούμε τι θα γίνει με τις ερωτήσεις δικές σας και πού θα πάει το θέμα. Θέλω να δω αν έχετε πιάσει το μήνυμα του σημερινού βίντεο. Η Μολδαβία ήδη κάποιοι το κατάλαβαν νομίζω. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για, το, για την ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης. Δεν θα πω ονόματα. Τώρα δεν χρειάζεται να διαφημίζουμε ε, ανθρώπου που πολιτικά δεν έχουν κάτι να προσφέρουν στη χώρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπήρξε ένα ζήτημα, με, το, με ρωτήσατε πολύ τι συνέβη σε αυτό το επίμαχο τηλεφώνημα, που μιλούσε ο εκπρόσωπο υπεύθυνο, δεν ξέρω τι αξίωμα έχει στην πακιστανική κοινότητα Ελλάδο, ο άνθρωπο σε ζωντανή πάει εκπομπή στο YouTube. Τον πήρε τηλέφωνο, δεν θέλω να πω ποιο, και υπήρξε μια κουβέντα εκεί. Τι ακριβώ διαμήθει δεν ξέρω. Καταλαβαίνετε, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχουν στενέ σχέσει των, των, πολιτικών και δι των νεοδημοκρατών, των ανθρώπων που νέμονται την εξουσία και έχουν καταχραστεί, έχουν καταλάβει την ηγεσία τη χώρα μα, με διάφορε ομάδε και συγκεκριμένα μεταναστών, προφανώ του βοηθούν. Δεν το κάνουν επειδή αγαπάνε την Ισλάμ Αμπάντ, το κάνουν επειδή θέλουν ψήφου εδώ. Το έχουμε ξαναδεί άλλωστε και από του ανθρώπου που είχαν έρθει από τη γειτονιά μα, από τα Βαλκάνια. Οι Πασοκατζίδε τότε κάναν ακριβώ ε, το ίδιο με, ε, με ανθρώπου που είχαν έρθει από τα Βαλκάνια. Η εξαγορά ψήφων άλλωστε είναι μια ε, ξεκάθαρη πρακτική όλων των κομμάτων. Αλλά αυτό το οποίο έγινε. Ναι, πράγματι δεν είναι Υπουργείο Μετανάστευση, είναι Υπουργείο Πίσω Πόρτα. Που ανοίγουν την πίσω πόρτα και δημιουργούν από την κερκόπορτα ουσιαστικά ένα μείζον θέμα για τον Ελληνισμό. Όπω έχω ξαναπεί, δεν είναι μόνο το, οι άνθρωποι που έρχονται που δεν μπορούν να ενταχθούν και δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο να του δεχθεί. Γιατί στη διαδικασία τη μετανάστευση, προφανώ. Έτσι, μπράβο, Ελένη, πάλι, πατάμε like. Μου αρέσει τα ελληνικά. Στη διαδικασία τη μετανάστευση, προφανώ, πάει κάποιο στο, στο, προξενείο, τον ελέγχει, τον εξετάζει, βλέπει ότι κάνει, ότι μπορεί να ενταχθεί, ότι δεν είναι Ταλιμπάν και έτσι του δίνει τα χαρτιά για να μεταναστεύσει. Με το, με το σύστημα αυτό τη κερκόπορτας τη πίσω πόρτα, ουσιαστικά μπαίνουν άνθρωποι εδώ που είναι και ανένταχτοι και δεν μπορούν να ενταχθούν. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν μπαίνουν μόνο οι ε, δεν μπαίνουν μόνο οι ε, άνθρωποι που είναι από χώρε με προβλήματα. Μπαίνουν και οι Τούρκοι. Και μπαίνουν και οι Τούρκοι οι οποίοι δεν είναι αντιφρονούντε του Ερντογάν, αλλά είναι μέλη του βαθέου κράτου, ειδικών δυνάμεων τη Τουρκία, μη τατζίδε, με σκοπό να δράσουν αποσταθεροποιητικά. Το έχουμε ξαναπεί σε αυτό το κανάλι ότι έχουν δημιουργηθεί δομέ στην Ελλάδα με ευθύνε τη γαλάζια αυτή τη εγκληματική οργάνωση μέχρι κοντά και σε νευραλικά σημεία, μέχρι κοντά και σε στρατόπεδα τη Ελλάδο. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι αυτοί οι άνθρωποι προφανώ του μοιάζει αφενό η κομματική του ενίσχυση από τι διάφορε ομάδε κτλ. Και, τα λοιπά και προφανώ του μοιάζει να δεν του ενδιαφέρει να δημιουργήσουν πρόβλημα αποσταθεροποιητικό στη χώρα μα, μέχρι και μπορεί να φανταστεί κανεί με τι επιλογέ του να ανοίξουν αυτή την κερκόπορτα, την πίσω πόρτα. Λοιπόν, ε, επίσης επίση να σα πω ότι δεν είναι τυχαίο αυτό το περιστατικό με την βουλευτήνα, την υπουργήνα, το έναν το άλλο του. Τα πολιτικά μηδενικά, του τυποτάδε πολιτικά, οι οποίοι φλερτάρουν με διάφορε ομάδε και μπορεί να μην είναι Έλληνε, κτλ. Τι σημασία έχει. Έτσι ακριβώ λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμό. Προσέξτε. Ο κοινοβουλευτισμό λειτουργεί με το να παίρνει μέχρι και ο πρωθυπουργό, όχι μόνο ο βουλευτή, ο δήμαρχο στην κάτω Ραχούλα, στην κάτω Παναγιά ή ο, ο, η, η υπουργήνα, να παίρνουν τηλέφωνο τι διάφορε ομάδε και να του λέει ο, ο, ο φύλαρχο, αυτό είναι κοινοβουλευτισμό. Φύλαρχη. Να τη λέει ο φύλαρχο. Άκουσε να δει, θέλω αυτό και αυτό. Αυτό να το κάνουμε, θα τον ομονιμοποιήσουμε στο δημόσιο. Θα του δώσουμε πράσινη κάρτα, θα του δώσουμε χαρτιά. Έχει να φέρει και την οικογένειά του από την ΝΤΑΚΑ. Θα του στείλουμε και αυτού εδώ. Δηλαδή, αυτό είναι, αυτό, αυτή η ανταλλαγή που ο πολιτικό ο διεφθαρμένο που κάθεται στα παλάτια, στα, με τελικά μα λεφτά παλάτια και στα δερμάτινα του καναπέδε, σηκώνει το τηλέφωνο, παίρνει τον κάθε φύλαρχο, μπορεί να είναι τη κοινότητα τον ΛΟΑΤΚΙ, τον ε, ξέρω εγώ, συλλόγου κα, μακεδονικού κάπου του τον Πακιστάν, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Παίρνει τηλέφωνο, αυτό σημαίνει κόμμα, κόβει την κοινωνία στη μέση. Κυριολεκτικά κόμμα υπάρχει μια νομή, μια κατανομή. Διαλύεται λοιπόν το σώμα του κυρίαρχου, των κυρίαρχων πολιτών και παίρνει τη το τηλέφωνο και λέει τι θες να σου δώσω, προσωπικές σχέσεις, πάνε μαζί για lunch, brunch, φλερτάρουν, ξέρω εγώ, χαλαρή ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το επίπεδο της πολιτικής σε, μια, σε, ένα κοινοβουλευτικό καθεστώ. Και ανταλλάζουν και τα λοιπά και λένε: Τι χρειάζεσαι, μάγκα μου, για να μου φέρει τι τόσε χιλιάδε ψήφου, να σου βάλω μπουκάλι στα μπουζούκια. Βεβαίω, ω πληροφορώ, υπάρχουν υπουργοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Που είναι μέτρη και αρχιμέτρη και το παίζουν τα πρωινά στα πρωινά δικά με το νουδούλο σε δεξί χέρι του κούλι. Και όμω είναι τέτοιοι άνθρωποι. Αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμό. Δεν πρόκειται να σπάσει αυτό ούτε με την Εδου ούτε με κανένα άλλο κόμμα το οποίο είναι εντό του συνταγματικού τόξου και του κοινοβουλευτικού τόξου που τόσο πολύ χαίρονται κάποιοι. Αυτό είναι ο σκοπό του. Έτσι λειτουργούν. Αυτό είναι ο τρόπο λειτουργία. Το modus operandi είναι αυτό. Αυτέ οι προσωπικέ διεφθαρμένε πελατειακέ σχέσει με φυλάρχου. Για να σπάσει αυτό, πρέπει να σπάσουμε τον αντιδημοκρατικό και ολιγαρχικό κοινοβουλευτισμό. Λοιπόν, Και όπω λέει εδώ, φίλτα τόσο ο διαμαντή, μόνο η πολιτιακή αλλαγή θα αλλάξει την εικόνα τη χώρα μα. Έτσι ακριβώ και αγωνιζόμαστε ακριβώ γι' αυτό, για να επιστρέψει η εξουσία στους πολίτε και όχι στους ολιγάρχε, στου φίλου του που είναι ολιγάρχε στην κοινωνία, που έχουν τα δικά του μαγαζιά ο καθένα και προφανώ τα οικονομικά συμφέροντα που του στηρίζουν εντό και εκτό Ελλάδο. Λοιπόν, Πάμε να δούμε. Ναι, βέβαια, η οικογένεια του Κούλη από την του 90 προφανώ έχουν στηρίξει αυτό το παιχνίδι. Είναι σημειτάνθρωποι ούτω ή άλλω οι ίδιοι, ίδια πολιτική ιδεολογία. Θα έλεγα το ενίο κόμμα χαρακτηρίζεται από, από, αυτή τη σημειτική ιδεολογία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το θέμα μα. Εκτό αν υπάρχει κάποια ερώτηση που μου έχει διαφύγει, να δούμε τι ακριβώ συνέβη στη Μολδαβία. Ή να δούμε τι έχει συμβεί στη Μέση Ανατολή πρώτα ξέρω τι προτιμάτε. μπορούμε να κάνουμε ένα σύντομο έτσι εισαγωγικό για τη Μέση Ανατολή. Να πάμε, να πάμε, στο, να πάμε στο, μάλλον, στο μενού. Το κυρίω μενού, μάλλον, και να δούμε τι χρόνο θα μα μείνει στο τέλο. Αυτά τα ζωντανά τα κάνουμε για μία ώρα. Ε, ας Α πάμε λίγο να καλύψουμε σίγουρα το Μολδαβικό που είναι μεγάλο θέμα. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε μία διπλή εκλογική διαδικασία. Αφενός η Μολδαβία κλείθηκε. Καταρχά, η Μολδαβία τι είναι. Είναι μια χώρα που δεν είναι ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκονται στην. είναι στην καρδιά τη Ευρώπη. Γυτνιάζουν και με του Ρουμάνου και με του Ουκρανού. Ουσιαστικά η Μολδαβία είναι και το... σαν χώρα αλλά και σαν έθνο, α πούμε. Ουσιαστικά είναι Ρουμάνοι άνθρωποι. Δηλαδή είναι ένα ρουμανικό Uh, πρώην κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης η Μολδαβία. Μισό λεπτό προσπαθώ να παράλληλα να φτιάξω και έναν, γι' αυτό ακούσατε, να φτιάξω και το χάρτη εδώ να σα το δείξω να έχουμε την εικόνα για να δούμε uh, τι ακριβώ συνέβη. Και ναι, η ιδέα λοιπόν ήταν ότι θα κάναν ένα δημοψήφισμα, μάλλον όχι, αρχικά έχουν ε, ε, εκλογέ για πρόεδρο, δηλαδή για το ποιο θα αναλάβει την ηγεσία τη χώρα. Αυτή τη στιγμή ε, στην κεφαλή είναι το φιλαράκι η μάγια του του κούλι, δηλαδή μια κυριολεκτικά με την κακή έννοια μια θίτσα, μια μίζερη κακόμηρη φίλη του, την οποία την είχε φέρει και εδώ για να μας πει ότι πώς πολεμούν του ρώσου τους Ρώσους μαζί. Ποιο, Ο Κούλης με τη Μάγια. Με τη Μάγια Μελάγια, τη Μάγια τη Μέλισσα. Και ουσιαστικά αυτό ήταν το ένα κομμάτι της εκλογικής διαδικασίας, του να δούμε ποιος θα κερδίσει τι εκλογές της Προεδρικές. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας διότι η χώρα αυτή, είπαμε, δεν είναι ούτε στην Ευρώπη ούτε στο ΝΑΤΟ. Εδώ είναι ο χάρτης, να δείτε και ε, πού ακριβώς βρίσκεται. Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά. Φορτώνει, λέει εδώ. Τέλο πάντων, ε, η, το, η δεύτερη, λοιπόν, ψηφοφορία ήταν για το αν θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά, αν θέλουν οι πολίτες να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, μέσω της οποίας έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η το φιλοδυτικό μονοπάτι της χώρας για να ενταχθούν εν τέλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε ότι το καλοκαίρι, πέρσι μάλλον, είχαν ανακηρυχθεί και οι δύο χώρες, και η Ουκρανία και η Μολδαβία ως υποψήφιες προς ένταξη και ουσιαστικά τώρα φάτως το καλοκαίρι επίσημα ξεκίνησαν οι επαφές Ευρωπαίων με τους Μολδαβούς και τους Ουκρανούς για να τους βάλουν στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ ουσιαστικά τι, κάνουν οι, ε, τι κάνει η Μάγια, η φίλη του Κούλη, διεξήγαγε, ε, διενήργησαν ένα δημοψήφισμα για να δούμε αν οι πολίτες θέλουν αυτό το μονοπάτι, δηλαδή το να δούμε τους ε, ε, Μολδαβούς να εντάσσονται στην, ε, ε, στην, Ευρωπαϊ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί προφανώς αξ, υπάρχει ένα θέμα, κατά πόσο υπάρχει νομιμότητα εδώ ε, ε, για την κίνηση αυτή και κατά πόσο οι, ε, οι πολιτικοί δρούν με γνώμονα το σφαίρο το, το το των πολιτών ή πράγματι εδώ κάνουν ό,τι θέλουν άρα ήθελαν υποτίθεται να αντλήσουν μια νομιμοποίηση κάνουν ένα δημοψήφισμα και να δούμε τώρα το ε, αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας το οποίο είναι το πάρα πολύ σημαντικό ε, για να δούμε λοιπόν <laughs> λοιπόν η κακόμηρη αυτή η φίλη του Κούλη η οποία προκάλεσε ουσιαστικά αυτές τις διαδικασίες ξεκίνησε λέγοντας ότι εδώ εδώ και εβδομάδες ουσιαστικά εξηγούσαν και λέγαν ότι έχουμε δεχθεί επίθεση από ρωσικές ομάδες οι οποίες θέλουν να στερήσουν το μέλλον της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά και θέλουν να μας πάνε να μείνουμε, ξέρω, επανάπτυκτοι, δεν ξέρω, σκοταδιστές και έχουν διεξαχθεί τεράστιε προσπάθειε όλο αυτό το διάστημα το προεκλογικό με εξαγορά ψήφων. Προσέξτε, με εξαγορά ψήφων υποστήριξε η πρόεδρο τη χώρα από του Ρώσου για να μην μπορέσουμε ουσιαστικά να εκφραστούμε ελεύθερα. Αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο ακουγόταν, να ξέρετε, εδώ και πάρα πολλέ μέρε. Όποιο ενημερωνόταν και διάβαζε, έβλεπε ότι αυτό έλεγαν οι. Ε, πρόκειται αυτή η Σάντου που βγήκε το 2021, αν δεν απατώμε, πρόκειται για Ανθρώπου για ανθρωπάρια τη Δύση. Δηλαδή είναι ενεργούμενα, όπω είναι και ο Κούλη, δεν είναι τυχαίο που είναι φίλε, φίλοι, είναι ενεργούμενα χειράνθρωποι τη Δύση. Η Δύση έχει βάλει τοποτηρητέ σε κάθε χώρα που θεωρεί βασάλου ουσιαστικά. Δυστυχώ η χώρα μα είναι ένα βασάλο με το προδοτικό πολιτικό σύστημα και το προδοτικό ε, σύνταγμα που έχουμε και πολίτευμα. Όπω λοιπόν βάλανε τον Κούλη και τη Φάρα κτλ. στη χώρα μα, έτσι έχουν βάλει τη Σάντου στην ε, ε, Μολδαβία. Και καθώ έχει ξεκινήσει κάθε προσπάθεια η ίδια για να πει στον κόσμο ότι πρέπει να πάμε σε, σε, στην ένταξή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά εδώ ξαφνικά εμφανίστηκε διότι βλέπανε, προσέξτε, βλέπανε ότι δεν του βγαίνουν τα νούμερα και ότι τα κουκιά δεν πάνε προ τα εκεί. Και ότι ο κόσμο, από ό,τι φαίνεται, λίγο προβληματίζεται με το τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ξεκίνησαν να λένε ότι υπάρχει αδιανόητη εμπλοκή και προπαγάνδα φιλορωσική και τα λοιπά, αντιευρωπαϊκή προπαγάνδα, παραπληροφόρηση, χειραγώγηση. Και μάλιστα, ε, όταν, χθες, το, χθες το το απόγευμα, που βγαίναν τα πρώτα exit polls και μαζεύονταν οι, οι ψήφοι, οι, οι, ουσιαστικά χάνανε. Έβγαινε το δημοψήφισμα, όχι, δεν θέλουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Έσπευσε η Σάντου, η Μάγια η Μέλισσα, το φιλαράκι του Κούλι, η νουδούλα, το ξέπλυμα τη Μολδαβία, το αντίστοιχο, να πει ότι η καταστροφή αυτή η οποία υφίσταται τη χώρα με το δημοψήφισμα που το χάνουμε, βγήκε και το χάνουμε ουσιαστικά, κατηγορώ άμεση εμπλοκή τη Ρωσία. Έσπασε να πει λοιπόν ότι εδώ λόγω τη ξένη, του ξένου δάκτυλου, χάνουμε το δημοψήφισμα. Προσέξτε. Μιλάμε τώρα από ό,τι φαίνεται τα είχαν χαμένα για να βγαίνει να κάνει τέτοιε δηλώσει. Λοιπόν, ε, σύμφωνα με το ξαφνικά, μέσα το βράδυ, αρχίζουν και αλλάζουν τα νούμερα. Από εκεί που ήταν να βγει το όχι, δεν θέλουμε την ευρωπαϊκή προοπτική, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να κρατήσουμε την ιδιαιτερότητά μα. Αυτό είναι το αντίθετο αφήγημα. Δεν είναι ότι μισούμε την Ευρώπη ή ξέρουμε, είμαστε φιλώρωση. Είναι ότι θέλουμε μια αντικειμενική, ας πούμε, στάση. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε με, τις... με τα παιχνίδια των υπεραλιστών στην περιοχή. Θέλουμε μια ουδετερότητα. Αυτή είναι η δύναμη του όχι, αυτή τη στιγμή, στη Μολδαβία. Καθώς βλέπανε, λοιπόν, ότι τα πράγματα, πράγματα δεν πάνε προς το μέρος τους, άρχιζαν να μαγειρεύονται τα νούμερα, και ολυκτικά, και μέσα στο βράδυ, ενώ η Σάντου είπε αυτό που σας είπα, κατηγορούσε για, το, για την πιθανή ήττα τους Ρώσους, δηλαδή ξεκίνησαν λέγοντας ότι αν χάσουμε φταίνει οι Ρώσοι. Προσέξτε τώρα διπλωματική τέτοια, ότι αν κερδίσω φταίω εγώ, αν χάσουμε φταίει ο Ρώσος. Λοιπόν, μέσα στο βράδυ. Ξαφνικά βγάλουν από το καπέλο του ψήφου και μάλιστα λένε ότι τους βοήθησε η διασπορά, ότι, από του οικουμενικού, δηλαδή από το εξωτερικό, του Μολδαβού, άρα άνθρωποι εκτό συνόρων που ζουν, προφανώ, σικάζω στη Δύση, αυτό καταλαβαίνω, ήταν αυτοί που σώσανε τη χώρα και αρχίσαμε, λέει, το βράδυ. Αρχίσαμε το βράδυ, μετά το, μετά την, την, το, το, το σοκ το οποίο φάγανε την ψυχολουσία, άρχισε το μαγείρεμα ξεκινήσαμε λέει, τότε να μετράμε, πολύ βολικό, τότε να μετράμε τους ψήφους των αποδήμων και ξαφνικά από εκεί παιδιά, παιδιά βγήκε η Μούρη της Φοντερνάτσι, του Κούλι, η Καράφλα του Σόλτς, βγήκε λέει το φως μέσα από τους ψήφους, τις ψήφους των αποδήμων. Και μέχρι στιγμής, τα τελευταία, με 99,5% καταγεγραμμένους τους ψήφους, Έχουμε 50,3% με τον ναι, θέλουμε Ευρώπη, και 49,7% εναντίον η, διαφορά λέει είναι λιγότερη από 700 ψήφους. Προσέξτε, λιγότερο από 700 ψήφους νίκη <laughs> δεν μπορεί να μην είναι μαγειρεμένο. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό πώς καταλαβαίνετε. Κάποιο προφανώ είπε: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Ελέγχουν προφανώ την ε, κυβέρνηση τη χώρα και είπαν: Εντάξει, βγάλτε, βάλτε, βάλτε έναν αριθμό. Δεν μπορούσαν να τα αλλάξουν τόσο πολύ. Δεν γινότανε. Και άρα με μικροκινήσει, μικρο, ε, ε, Αλλαγέ και μικροκαλύμπρε και, και ζυγοσταθμίσεις, βγάλαν έτσι 700 διαφορετικά ψηφοδέλτια για να βγάλουν αυτό το οποίο θέλουν. Και ακούστε τι είπε η Σάντου πριν ξεκινήσει η διαδικασία καταμέτρηση, κτλ. για να δείξει ότι, ε, πόσο δημοκρατική είναι η ίδια. Είπε ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι εντάξει μπορούν να διαφωνούν κτλ και με, το, με την άποψή μας, αλλά είναι άποψη, α, άνθρωποι οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μπορεί να φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μολδαβία. Αυτή λέει είναι μία κατηγορία ανθρώπων. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, άλλοι ψηφοφόροι, οι οποίοι απλά πούλησαν την ψήφο του, εξαγοράστηκαν από του Ρώσου. Δηλαδή για την Σάντου, που είναι η πρόεδρο τη χώρα, η μισή χώρα που ουσιαστικά ψήφισε, τώρα αν η μισή είναι υπέρ τη κατά, αυτό είναι μια α πούμε ότι ο καθένα βγάζει τα συμπέρασματά του η μισή χώρα που ψήφισε εναντίον του ουσιαστικά είπε, είναι είτε η λήθη δεν καταλαβαίνουν και καταλαβαίνει αυτή η, ε, το, αυτό το, η, η κακόμηρη θίτσα η, η, κρυβόταν πίσω από τον κούλι και τον ακολουθούσε η κακομηριά ίδια με τον άλλο κακομήρη είτε είναι εξαγορασμένοι των Ρώσων. Αυτό είναι το δημοκρατικό, το δημοκρατικό, γιατί μίλησε και η δημοκρατία τώρα και πραγματικά είναι ένα τρελαίνες όταν τολμούν και μιλούν άνθρωποι φασιστοειδοί όπως είναι η δημοκρατία, το κόμμα οι ε, γενικότερα οι Αγγλοσάξονε, οι, οι φασιστο, αρχιφάσιστοι, τα Ναζίδια, να μιλούν για δημοκρατία, πραγματικά βγαίνουν από τα ρούχα μου, ξέρετε πώ τρελαίνομαι. Και κοιτάξτε εδώ, από δυνητικά μέσα διαβάζω, το Euronews συγκεκριμένα, ότι αυτές οι, αυτά τα οποία υποστηρίζει η Σάντου ε, δεν, έχουν, δεν, δεν, βασίζονται σε κάποια δεδομένα. Μίλησαν με ανθρώπου στο Euronews, μια στο μίλησε, με άτομα τη κυβέρνηση και λέει δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτά τα οποία λέει η Σάντου, διότι εμεί βασιζόμαστε στι αρχέ τη αστυνομία και τα λοιπά περί εξαγορά εξαγοράς ψήφων. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, λέει η κυβέρνηση, και ακυρώνει έτσι την, τη Σάντου. Επίση, εμφανίστηκε η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, να μα πει και αυτή ότι ναι, συμφωνώ, πιστοποιώ πράγματι ότι υπάρχει μεγάλη ρωσική προπαγάνδα και χειραγώγηση και παραπληροφόρηση στη Μολδαβία. Άλλο ανεξάρτητο δεσμό η Επιτροπή με τον Τζιτζι Κώστα, το να μην πω τον άλλο κατανόμως από την Κύπρο, τρομερή, αυτοί οι φωστήρες και η Φοντερ Λάιεν, η Φεμινάτσι, συγγνώμη, η Φοντερ πιστοποίησαν και αυτοί ότι πράγματι υπάρχει αδιανόητη εμπλοκή κτλ. Και, και κοιτάξτε εδώ, εμφανίστηκε, υπάρχει μια περιοχή στην... Καλησπέρα σε όλου. Υπάρχει μια περιοχή στην Μολδαβία, αυτή εδώ, η Υπερνηστερία. Και είδα κάποιοι την αναφέρατε ήδη. Δείτε το χάρτη που ακριβώ είναι η Υπερνηστερία. Βλέπετε ότι ουσιαστικά και βόρεια και παραθαλάσσια στον έξινο πόντο είναι η Ουκρανία και η Υπερνηστερία που είναι ένα κομμάτι τη Μολδαβία, αλλά είναι ένα αυτόνομο θύλακα, ο οποίο ουσιαστικά οι άνθρωποι είναι Ρώσοι εκεί. Του λένε Ρωσόφων, του λένε Ρωσόφιλου, αλλά είναι Ρώσοι και υπάρχει και στρατιωτική δύναμη των Ρώσων εκεί, 1500 άτομα, ε, ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι της Μολδαβίας όπου μετά το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης επέλεξαν να μείνουν σφαίρα περιοχή των Ρώσων. Και είναι μια ανοιχτή πληγή αυτή, όπως καταλαβαίνετε, από το που ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία η υπερδνηστερία είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν επιτρέπουν οι Μολδαβοί να ε, αλλάξουν τους στρατιώτες τους, οι Ρώσοι εκεί να γυρίσουν σπίτια τους κτλ. Αυτούς που υπηρετούν του δηλαδή, τους ανθρώπους. Υπάρχει τεράστιο πολιτικό πρόβλημα. Ο Ουκρανός έχει πει διάφορα ψέματα για το ότι στην υπερδυνιστερία οι Ρώσοι πάνε να κάνουν ένα πραξικόπημα κατά του Τσισινάου. Τσισινάου είναι η πρωτεύουσα, βλέπετε εδώ, τη Μάγια, δηλαδή τη φίλη του Κούλη. Πάνε να τη ρίξουν, λέει, οι Ρώσοι μέσα από την υπερδυνιστερία. έχουν βγει πάρα πολλέ προβοκάσχε από αυτό το σημείο εδώ. Να σα πω ότι η υπερδυνιστερία τη χρειάζεται η Μολδαβία, διότι η Ρωσία μεταφέρει φυσικό αέριο στην υπερδυνιστερία, που είναι κομμάτι αναγνωρισμένο παγκόσμια διεθνώ τη Μολδαβία και από την υπερδυνστερία παίρνει η Μολδαβία το φυσικό αέριό τη. Άρα, του ανθρώπου του έχουν σε ένα καθεστώ εμπάργκο, αλλά από αυτού ζουν ουσιαστικά, από αυτού έχουν ενέργεια. Και κοιτάξτε εδώ, εμφανίστηκε το BBC να μα πει ότι στην περιοχή αυτή τη υπερδυνστερία οι, οι, οι άνθρωποι, λέει, οι πολίτε, που είναι Ρώσοι, ρεπορτάζ του αγγλικού κανάλιου BBC. Ε, δέχονται, λέει, απόπειρε από τη Μόσχα να εξαγοράσει η Μόσχα τις ψήφου του. Ότι πληρώνει, ακούστε εδώ, πληρώνει η Μόσχα του Ρώσου τη υπερνηστερία για να, πληρώσουν, για να ε, 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 ψηφίσουν ουσιαστικά κατά τη Άντου. Δηλαδή, ε, ε, δεν ξέρω τι να πω, πώ είναι δυνατόν αυτό σε μια περιοχή. Έχει σχεδόν 220.000 220, ε, 220 κατοίκους και ξαναλέω, είναι Ρώσοι. Είναι Ρώσοι στην εθνικότητα Ρώσοι. Άρα, πώ θα γίνει αυτό. Επίση, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Υποτίθεται ότι εδώ οι, Ρώσοι θέλουν χρήματα από το, από το Κρεμλίνο, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα. Πώ θα μπει η Μολδαβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα κομμάτι Ρωσικό. Για πείτε μου, εσύ, όλα αυτά, όλοι αυτοί οι φελοί, τα λερωμένα σακάκια, γιατί δεν τα αλλάζουν και όλα και ζέχνουν. Πείτε μου, πώ αυτοί οι φωστήρε, ο Κούλη, η λοιπή εγκληματική οργάνωση η υπουργή του, ο μικρόν, όλη αυτή η Ευρώπη, πώ ακριβώ απευθύνουν κάλεσμα στου Μολδαβού και του αναγνωρίζουν ω χώρα προ ένταξη, χωρί να λυθεί το θέμα τη πρεντιστέρα. Για πείτε μου, πώ είναι δυνατόν να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια χώρα που έχει ένα ρωσικό κομμάτι. Πείτε μου, πώς, πείτε μου τώρα πώ είναι λογικό αυτό και πώ το αποδεχόμαστε σαν να μην τρέχει τίποτα και ουδή προβληματίζεται να πήρε παιδιά, ξέρετε κάτι, δεν μπορούν να μπουν αυτοί. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα τη υπερνηστερία, τι θα γίνει να δούμε και αν λύνεται. Και αν λυθεί, να δούμε αν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, είπαμε ότι ε, είναι πάρα πολύ ισχυρό το αποτέλεσμα τη νίκη. Λιγότερο από 700 ψήφου βλέπω εδώ πέρα πανηγυρίζουν για τη μεγάλη και ιστορική του νίκη. Και ε, η, ουσιαστικά είναι λέει η Σάντου: Δεχθήκαμε αδιανόητη επίθεση στην ελευθερία και τη δημοκρατία τη χώρα μα η Σάντου. Η οποία μα έλεγε ότι όσοι δεν συμφωνούν μαζί τη είναι είτε ενεργούμενα του Κρεμλίνου είτε λύθη. Η Σάντου λοιπόν λέει ότι φοβόμασταν για την ελευθερία μα κτλ. Να πω κάποιο τώραψε, το ξαναλέω, ότι λίγο πριν ξεκινήσει το δημοψήφισμα τα νούμερα ήταν 57% όχι. Τα τελευταία. Τα exit poll μάλλον. Όχι τα. Όχι δημοσκοπήσεις, Τα exit poll ήταν 57% όχι. Δηλαδή τα exit poll τι είναι, είναι οι άνθρωποι που βγαίνουν αφού έχουν ψηφίσει και ενημερώνουν, λένε την ψήφισα και βγαίνει ένα ε, αναλογικά ένα ποσοστό. Το 57% λοιπόν στα έξι του έλεγε όχι. Εντάξει, και είπαμε ότι τελευταία στιγμή εμφανίστηκαν άνθρωποι από τη Δύση, από τη Διασπορά και οι απόδημοι κτλ. Και, σώσανε τη την, την χώρα. Μάλιστα, έχω μια δήλωση ενό αναλυτή εκεί, προφανώ το αντίστοιχο ΕΛΙΑΜΕΠ τη Μολδαβία, είναι το Ινστιτούτο Στρατηγικών Πρωτο... Εγχειρημάτων Πρωτοβουλειών, και λέει, ακούστε εδώ, ένας ε, ε, υποστηρικτής του ναι προφανώς, είπε ότι είμαστε πάρα πολύ, είμαστε ευγνώμονες όλοι εμείς στη χώρα που είμαστε υπέρ της Ευρώπης στους απόδημούς μας, διότι σώσανε τη δημοκρατία μας την τελευταία στιγμή. Δηλαδή κρινόταν η δημοκρατία της χώρας από αυτό το δημοψήφισμα. Προσέξτε. Η δημοκρατία της χώρας, η δημοκρατία τώρα, ένα κοινοβουλευτικό πολίτευμα, η δημοκρατία της χώρας κρινόταν από το δημοψήφισμα αυτό και του έσωσαν οι απόδημοι. Άνθρωποι οι οποίοι ζουν στους οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν στα, στις πρεσβείες και στα προξενία, στις πρωτεύουσες των Αγγλοσαξώνων. Αυτοί λοιπόν τους σώσαν τη δημοκρατία τους και είναι πάρα πολύ υπερήφανοι. Υπάρχει ένα θέμα άλλο προφανώς, το θέμα της, των εκλογών των προεδρικών που παράλληλα υπήρχε η διεξαγωγή τους, διεξήχθησαν. Ο βασικός αντίπαλος της Σάντου, της Φιλενάδας του Κούλη, είναι ο πρώην Γενικός Αγγελέας Αλεξάνδερ Στοιάνογλου, ο οποίος, ο οποίος έλαβε το 26% της, των ψήφων. Κανένας από τους δύο, ούτε η Σάντου, ούτε ο Στοιάνογλου έβγαλαν το 50 σύν, το οποίο απαιτείται. Άρα πάμε σε εκλογές δεύτερο γύρο, με αυτούς τους δύο μόνο υποψήφιους, ουσιαστικά 3 Νοεμβρίου, για να δούμε τι θα γίνει. Αυτό το, έχει, αυτό το οποίο έχει πει ο Στοιάνογλου, τον οποίο να ξέρετε τον έχουν κυνηγήσει οι, οι φιλοδυτικοί, διότι αυτό και αν είναι καταπίεση. Αυτό που έχει κάνει και ο Ζελέν. Και ο Ζελέν το καλοκαίρι πάλι, το καλοκαίρι έβγαλε εκτό νόμου ένα κόμμα στην Ουκρανία. Η Σάντου πολεμάει και τον έχει διώξει εκτό χώρα, τον έχει εξορίσει τον αντίπαλό τη κτλ. Τι είπε ο Στογιάννου, Ακούστε εδώ τώρα, ποια είναι η, 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 η άποψή του για το πώ θα πρέπει να κινηθεί η χώρα, αν κερδίσει. Αν βγει λέει πρόεδρο. Θα ακολουθήσω μια εξισορροπημένη, εξορροπητική και ισορροπημένη εξωτερική πολιτική που θα συμπεριλαμβάνει δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα. Και αυτό θεωρείται ακραίο, θεωρείται εγκληματικό, θεωρείται αντιδημοκρατικό. Προσέξτε το να έχει μια ε, ε, ισορροπημένη σχέση με, με όλο τον πλανήτη ουσιαστικά και όχι μόνο με ανθρώπου που έχουν μπουκώσει τα στόματα του κούλι τη μελάγια κτλ. Ε, θεωρείται ε, μια ακραία προσέγγιση και μια δεν ξέρω, ανελεύθερη προσέγγιση και αντιδημοκρατική στη Δημοκρατική Ευρώπη. Η Σάντου λέει ότι εδώ υπάρχουν εγκληματικέ οργανώσει ουσιαστικά οι οποίε δούλεψαν μαζί με την Ρωσία για να εξαγοράσουν 300.000 ψήφου. Εδώ δηλαδή σου λέει ότι κερδίσαμε με 700 ψήφου, αλλά στην πραγματικότητα οι Ρώσοι αγόρασαν 300.000 ψήφου. Και μάλιστα ένα από του ε, Ανθρώπου, τον οποίο τον έχει και ολεκτικά εξορίσει όχι από την πολιτική, αλλά από τη χώρα, ο Ιλάν Σόρ, ο οποίο είναι ένα από του ολιγάρχε. Να ξέρετε, η Μολδαβία έχει ολιγάρχε όπω έχει και η Ουκρανία. Κάποιοι είναι ε, φιλορώσοι, του έχουν διώξει πλέον. Κάποιοι που έχουν μείνει είναι φιλοδυτικοί, όπω και έχουν φιλοδυτικού ολιγάρχε στην Ουκρανία. Δεν είναι κανένα δημοκρατικό καθεστώ ή η, η έστω α πούμε ελεύθερο καθεστώ η, Μολ, η Μολδαβία. Είναι γεμάτη ε, ολιγάρχε. Λοιπόν, ε, κατηγόρησε και τον αυτόν τον. Ε, τον ολιγάρχη, τον Ιλάν Σόρ, ο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία και ζει εκεί, τον έχουν καταδικάσει για απάτη και κλοπή. Πολύ πιθανό να τα έχει διαπράξει τα εγκλήματα αυτά, όπω και οι ολιγάρχε που στηρίζουν τη Σάντου όμω. Δεν είναι καλά παιδιά, απλά δεν την μπουκώνουν στο χρήμα μόκο. Ε, τον έχουν λοιπόν καταδικάσει τον ολιγάρχη, τον Φιλορόσο κτλ. Και, και λέει ότι μόνο αυτό, λέει, η Σάντου προσπάθησε να ξαγοράσει 130.000 ψήφου. Του μισού δηλαδή του έκανε αυτό. Αλλά τόσο, α πούμε, η Κάζο, ο Πούτιν από το προσωπικό του Τσέκ, έβγαλε το, το, τι επιταγέ εκεί, το, το καρνέ, και άρχισε να κόβει ουσιαστικά. Ε, η, ο ίδιο αυτό ο λιγάρχη, ο, ο, ο Σόρ, όταν είδε ότι η Σάντου ουσιαστικά άρχισε να κλαίγεται και να λέει «καταστραφήκαμε», κτλ. Βγήκε και είπε, Σε συγχαίρω σήμερα διότι έχασε τη μάχη. Μάγια, δεν την είπε καν Σάντου. Μάγια. Γιατί ουσιαστικά ήταν σαφέ το κλίμα και στο Τσισινάου, στην πρωτεύουσα, αλλά και στου ανθρώπου ε, που ασχολήθηκαν με το θέμα, ότι εδώ υπήρχε μια εξαγορά ψήφου. Ε, Επίση, μα λένε οι Μολδαβοί ότι δεν περιορίστηκαν, λέει, σε. Κοιτάξτε εδώ τώρα σενάρια. Δεν περιορίστηκαν, λέει, σε εξαγορά ψήφου από του ε, Ρώσου οι συμπολίτε μα, οι λύθιοι συμπολίτε μα ή αυτοί που είναι ενεργούμενα τη Μόσχα, αλλά. Είχαμε, λέει, και 100 νέους Μολδαβούς, οι οποίοι έλαβαν εκπαίδευση από τη Μόσχα για να δημιουργήσουν ε, μια παρακρατική, παραστρατιωτική οργάνωση και να προκαλέσουν, λέει, εξέγερση και ξέρω εγώ, ε, για να μην ε, νικήσει, ξέρω εγώ, τη δική μας πλευρά. Και ότι έλαβαν, τους μετέφεραν, λέει, 100 νέους μελταβούς τους μετέφεραν σε κέντρα εκπαιδεύσεως στη Σερβία και στη Βοσνία, στη Βοσνία, Εντάξει, στη Σερβία το καταλαβαίνει κανεί και θα μπορούσε να, μείνει, να, να, να σταθεί το αφήγημα, αλλά στη Βοσνία από πού και σπου. Η, η, η Ρωσία έχει μηδενική κυριολεκτικά επιρροή στη Βοσνία. Η Βοσνία είναι ένα ε, οχυρό των Αμερικανών. Τέλο πάντων, ε, του μετέφεραν, λέει, στη Βοσνία και στη Σερβία και για να πάρουν εκπαίδευση, για να κάνουν εξέγερση, πάνε, στάση ουσιαστικά. Λοιπόν, θα σα πω ότι πρόκειται για ένα ε, πάρα πολύ. Ε, μια μεγάλη τεράστια ήττα για την, αυτή την αρρωστημένη Ευρώπη. Ο λόγος που την αποκαλώ αρρωστημένη καταλαβαίνετε ποια είναι. Το βλέπετε στα θέματα, στα κοινωνικά θέματα και μόνο το καταλαβαίνετε για την αρρωστημένη Ευρώπη. Στα θέματα πολέμου καταλαβαίνετε για την αρρωστημένη Ευρώπη. Στην προτεραιότητα που δίνει εναντίον των πολιτών της η Ευρώπη, των μελών εννοώ και στηρίζει για παράδειγμα το ουκρανικό ενεργειακό ε, την Ουκρανική Ενεργειακή Αυτοκτονία και μέσω αυτοκτονίας μέσω, μέσω κυρώσεων ουσιαστικά πληρώνουμε εμεί τα παιχνίδια των Αγγλοσαξόνων για χάρη της αρρωστημένης Ευρώπης. Ε, βλέπετε το, το, τύχη, πόσο, τη διαστροφή που επικρατεί στην αρρωστημένη Ευρώπη. Δεν είναι άρρωστη, είναι αρρωστημένη. Η αρρωστημένοι, λοιπόν Ευρώπη, σας πληροφορώ, κάποτε όλοι πολεμούσαν για να ενταχθούν για τις οικονομικές απολαβές που είναι το μόνο που έχει απομείνει. Αυτό το λεγόμενο το ηθικό πλεονέκτημα είναι μια φράση κλειδί, που προκαλεί βέβαια αποστροφή διότι χρησιμοποίησαν οι, οι, αούγκανοι, τα όρκτο του ΣΥΡΙΖΑ, τα όρκ που, που ουρανοκατέβατε, κατέλαβαν την κατέλαβα την εξουσία και το παίζαν ότι έχουμε διαβάσει, ξέρω εγώ, πέντε φυλάδες σάπιες και αυτό μας καθιστά με ηθικό πλεονέκτημα έναντι των όλων των υπολείπων, όχι μόνο πολιτικών αλλά και πολιτών στη χώρα και ότι έχουμε άλλο επίπεδο εμείς επειδή Είμαστε άεργοι, πάντα παίρναμε επιδόματα, δεν δουλεύαμε ποτέ στη ζωή μας και απλά διαβάζαμε και το παίζαμε νούμερα. Αυτό λοιπόν το ηθικό πλεονέκτημα που το έχουμε και στη Δύση εναντί του υπόλοιπου πλανήτη, ότι είναι η παρακατιανή τη Αφρική, η Λατινική Αμερική, η, ξέρω, τα καρτέλ κτλ. Το ηθικό πλεονέκτημα των δικαιωμάτων κτλ. τη Ευρώπη ειδικά έχει εξαφανιστεί, έχει εξαϊλωθεί. Δεν υφίσταται. Το μόνο που υπάρχει πέρα από τη μαύρη αυτή κακάσχημη, κακάσχημη εικόνα που βλέπουμε στην, ε, 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 αυτή τη στιγμή στι Βρυξέλλε, στο Βέλγιο, είναι το οικονομικό. Το οποίο είναι βέβαια ένα οικονομικό, α, ε, τα οικονομικά μέσα τα οποία έχει η Ευρώπη, προϊόντα του πολέμου βέβαια. Δεν είναι, είναι οικονομική παντοδυναμία των Αμερικανών και των α, λίγων χωρών που στηρίζουν τους πολέμους παγκοσμίω. Άρα ουσιαστικά προκαλούν την αποστροφή στους πολίτες. Βλέποντα ε, βλέποντας ότι η Ευρώπη που το έπαιζε, αν θέλετε, και μια δύναμη ουδετερότητας και λοιπά, πλέον, ειδικά με τους Γερμαναράδες, που είναι τα, κατακάθια της η πολιτική τους αυτή τη στιγμή στην, ε, Ευρώπη, με την Φοντερνάτση κτλ. Που έχουν βγει επιθετικά πλέον. Πρώτη φορά η Ευρώπη είναι επιθετική και στηρίζει πολέμου, στέλνει όπλα κτλ. Έχει ξαναγίνει αυτό. Βλέποντα λοιπόν αυτή την εικόνα, την πραγματική εικόνα, γιατί μέχρι τώρα σκοτώναν εμά ουσιαστικά. Με τα μνημόνια ο, οι, ο Κούλη, η Νουδού, οι Πασοκατζίδε, η Δημάρο, ο Δένδια κτλ. Σκότωνε τον ίδιο το λαό. Τώρα πέρα από την εσωστρέφεια, σκοτώνουν και παραπέρα. Βλέποντα λοιπόν αυτή την εικόνα, προκλήθηκε αποστροφή στου ανθρώπου οι οποίοι Κλήθηκαν να, να ερωτηθούν και προφανώ καταλαβαίνετε ότι αν ξεχάσουμε <laughs> την προπαγάνδα της Δύση, γιατί να ξέρετε ποια είναι η προπαγάνδα, να σας πω ποια είναι η προπαγάνδα. Είπε η Φοντερνάτζα, αυτό το Ναζίδιο, η Ναζί στο Χουντόφατσα, αυτό το ξεπλημένο, η, 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 η Θίτσα, η Καραφιάρα, είπε ότι θα σας δώσουμε στους Μολδαβούς, δύο εβδομάδε πριν τι εκλογέ 1,8 δις σε οικονομική βοήθεια στη χώρα. Αυτό δεν είναι εξαγορά και χρηματοδότηση. Από το 25 μέχρι το 27 θα σα δώσουμε 1,8 δι. Δηλαδή το να δίνει, να κατηγορεί οποιονδήποτε ότι δίνει λεφτά σε χέρια ψηφοφόρων είναι εξαγορά. Το να λέει το σύχαμα η ανίερη αυτή φάτσα, αυτό το Γκρέμλιν, ότι θα σα δώσουμε 1,8 δι στην τσέπη, δεν είναι αδιανόητο προκλητικό. Όσο προκλητικό είναι και αυτό το οποίο κάνει ο Μάσκ, πάλι και όπω το ανέφερε, στην, στην Αμερική, που εξαγοράζουν ψήφου κτλ. Τώρα εξαγοράζουν του ψηφοφόρου από την καρδιά τη Ευρώπη και έχει τα χάπατα, τι χαβού βουρδούλακε μαζί με την, ε, του ε, την άλλου επιτρόπου, να λένε: ναι, ωραία, καλή ιδέα. Α δώσουμε ένα ακόμα να εξαγοράσουμε τη χώρα. Και χειροκροτάνε και λένε: Α, δημοκρατικοί που είμαστε, είμαστε πάρα πολύ προχώ, πολύ μπροστά, πολύ αφυπνισμένοι, woke. Δεν είναι δηλαδή εξαγορά αυτή τον 1,8 8 δι. <laughs> και όχι μόνο, ξέρετε τι άλλο λέει, τι λένε οι Ρώσοι. Που εντάξει δεν πάω το, να το ελέγξω αν αλλά είναι μια κατηγορία που δεν έχω διαπατηση ακόμα. Λένε ότι έχουμε και εμεί, λέει, απόδημου. Δεν είναι μόνο απόδημοι οι οποίοι σώσανε τη Σάντου σε ένα βράδυ μέσα. Υπάρχουν απόδημοι και στην Ρωσία και δεν μπορούσαν να ψηφίσουν, λέει, έχουν περιορίσει τη δυνατότητά του να ψηφίσουν, όπω είπε η Ζαχάροβα. Φτιάξανε, λέει, δύο κέντρα ψηφοφορία σε όλη τη χώρα. Τώρα, μιλάμε για μια χώρα, η Ρωσία, που είναι μια ολόκληρη ήπειρο. Είχαμε, λέει, δύο μόνο, στήσανε μόνο δύο κάλπε ουσιαστικά, με 5.000 ψηφοδέλτια. Στο, στο κάθε σταθμό εκλογικό κέντρο, δηλαδή 10.000 σύνολο, και εμεί λέμε μισό εκατομμύριο Μολδαβού στη χώρα μα. <laughs> Έχουμε μισό εκατομμύριο Μολδαβού στη χώρα, οι οποίοι κάζω θα ψήφιζαν. <laughs> εντάξει, δεν χρειάζεται, προφανώ θα ψήφιζαν μια ουδέτερη στάση, άρα εναντίον τη Άντου και του δημοψηφίσματό τη, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ψηφίσουν. Ε. Αυτή δεν είναι απόδημη. Αυτή είναι φασισταριά. Και όσοι μένουν, α πούμε, στο Βερολίνο, ότι είναι προχώ, ή όσοι μένουν στην ε, Νέα Υόρκη, τι είναι δηλαδή. Μιλάμε, μιλάμε για απόλυτο θραγισμό που, αν τον αποδομήσει, είμαι σίγουρο δεν ξέρω, δεν είδα τα ελληνικά μέσα, δεν πρόλαβα. Σήμερα είχαμε μάθει όλη μέρα. Πείτε μου αν είδατε τηλεόραση και τι ακριβώ λένε, είμαι σίγουρο ότι αυτό το, αυτή την αποδομή δεν την, έχει, δεν την έχουν κάνει. Δηλαδή, αν το αποδομήσει όλο αυτό, μα επιτίθενται κτλ., να δούμε τι γίνεται από την άλλη πλευρά, τι κάνουν οι άλλοι απόδημοι, τι άρχισε να τάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαστώματο αυτού του εσκρού πλάσματο τη Φοντερνάτση. Δεν νομίζω να στέκεται αυτό το αφήγημα του. Τη του ξένου δάκτυλου. Ο ξένο δάκτυλο εδώ και ο βρωμερό δάκτυλο, το, το, το λαδιασμένο δάκτυλο, είναι το ευρωπαϊκό. Και ξαναλέω, είναι μια χώρα άκρο διεφθαρμένη, όπω και στην Ουκρανία, όχι σε αυτόν τον βαθμό, η οποία είναι με ολιγάρχε, κυβερνούει ολιγάρχε. Και να σας πω και κάτι, έτσι κυβερνούνται αυτέ οι χώρε. Και η χώρα μα με τον Γκούλι και τα λοιπά, του ε, ανθρώπου που το στηρίζουν τα καπιταλιστικά κεφάλαια, τα μεγάλα, που μπορεί να είναι εφοπλιστέ, δεν ξέρω εγώ τι, Και ο κόσμο στη ε, Μολδαβία αντέδρασε. Και είπε όχι, μπορεί πολλοί από αυτού να είπαν όχι επειδή είναι διεφθαρμένη χώρα. Και επειδή η, η Μάγια, όπω και η Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα, είναι φελή. Είναι χρήσιμα ανδρίκελα, δηλαδή ε, δεν είναι. Είναι μαριονέτε, μανεκέν, Απλά κάνουν τα χατήρια των οικονομικών του και πολιτικών του αφεντικών και απλά το παίζουν οι ηγέτε, ενώ είναι τυποτέγγι. Σου λέει: Εδώ έχουμε μια, μια για μόστρα, είναι, δεν είναι πρόεδρο. Γιατί να στηρίξουμε τι προτάσει τη, φάει το μαύρο λοιπόν φάει το μαύρο και να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο ε, των προεδρικών εκλογών. Και επίσης είδα την, γιατί υπάρχουν και οι γκαγκαούζοι, που είναι μια αυτόνομη και αυτή περιοχή ε, στην, ε, στην Μολδαβία, και είδα την ε, δήλωση της, ε, ε, της επικεφαλής του, ε, της αυτόνομης περιοχής της Γκαγκαουζία, η οποία είπε, ακούστε εδώ, ψήφισα, λέει, και καλό το κόσμο να ψηφίσει, για την κυριαρχία τη Μολδαβία και την ανεξαρτησία μας και από τη Δύση και από την Ανατολή. Ψήφισα για ουδετερότητα. Αυτό είναι το αντίπαλο δέος, λοιπόν. Θέλω, λέει, θέλουμε ουσιαστικά να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε τη θέση της, την κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία της χώρας μας και τη θέση της ως μια ουδέτερη δύναμη. Γιατί είναι κακό να είσαι ουδέτερη δύναμη. Πείτε μου. Αυτό είναι το α, αντίπαλο δέος, λοιπόν. Και όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι αυτοί νίκησαν τη σαπίλα τις, τις απειλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μια, αυτό που κάνει ένα πραξικόπημα ουσιαστικά είναι, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, δεν κάνανε το όχι ναι, δεν το έκανε ο, ο Τσίπρας ή τα άλλα χουντοειδή που το παίζαν και οι δημοκράτες και τελικά παιδίχθηκαν χειρότεροι από τους ε, ναζί της χρυσή αυγή, Τα ναζίδια της αριστεράς είναι τα χειρότερα ναζίδια. Τελικά το κάνανε με ψήφου που του βγάλουν από το καπέλο. Του έβγαλε το καπέλο του και, και αντί, από το καπέλο να βγάλει κουνελάκια, έβγαζε ψήφου. Για να το κάνουν αυτό, είναι τεράστια ήττα. Γι' αυτό και ο τίτλο, η πρώτη μεγάλη ήττα, είναι τεράστια. Είναι ήττα όλων όσων στηρίζουν αυτέ τι διαστραμμένες πολιτικέ κοινωνικά και τι φιλοπόλεμε πολιτικέ. Δηλαδή και, και προσωπικά επίση των ηγετών αυτή τη στιγμή στη διεφθαρμένη και βρωμερή που όζει την όζουσα και ηθικά παρικμασμένη το μόλεμα, το βόρβορο ηθικά της Ευρώπης. Όλη την ηγεσία. Το Σόλτ, του Μπιολέφα, του Σάντσε τη Ισπανία, εδώ του ακατανόμαστου, του ε, κατάρατου σε όλη την Ευρώπη και κυρίω στου Φοντερνάτσε. Είναι προσωπική ήττα, του πόνεσε πάρα πολύ, του στήριξε πάρα πολύ. Όσοι καταλαβαίνουν, πιστεύω, όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο, καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί. Όσοι πολίτε δεν είναι χάπατα και δεν κοιμούν το έννοιο του δικαίου και καταλαβαίνουν τι γίνεται και ζουν και αναφθαίνουν ελεύθερα. Απονομοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτέ τι κινήσει, με το να κλέβει ουσιαστικά δημοψηφίσματα και εκλογικέ διαδικασίε με τόσο πρόδειλο, ομό και στιγνό τρόπο, προκλητικότατα, είναι αποδοχή ήττα αυτό. Δεν είναι απλά ήττα. Διότι αν η Τίτο η, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το δημοψήφισμα και το διαχειριζόταν με άλλο τρόπο, πώ, όπω είναι στο Ευρωσύνταγμα, για όσου θυμάστε το 4, πότε ήταν, που ιτήθηκε στη Γαλλία και στην Ολλανδία. Ευρωσύνταγμα, σε δημοψηφίσματα και το κάνανε μετά στη θήκη τη Λισαβόνα, το περάσαν από τα κοινοβούλια. Θα μπορούσαν να ετηθεί εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και να το περάσουν σε βάθο χρόνου μέσω, ε, μέσω τη Βουλή, διότι ουσιαστικά αυτό το δημοψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό. Όπω και στη χώρα μα, για όσου δεν το ξέρετε, τα δημοψηφίσματα βάσει το άρθρο 44 και του 15 το προοδευτικό δημοψήφισμα του αρχηπροδότη ε, ε, Τσίπρα. Ε, δεν ήταν δεσμευτικό. Το, μου το λέτε, αν θέλω να το λάβω υπόψη μου, αν όχι. Γιατί, γιατί έχουμε κοινοβουλευτισμό και δημοκρατία. Άρα θα μπορούσαν μια χαρά να το αγνοήσουν και να το διαχειριστούν πολιτικά και να πούνε εντάξει, σε βάθο χρόνου αλλάζουν οι συσχετισμοί κτλ. Είδαμε ότι η Ρωσία μα κάνει και άλλα προβοκάσια. Άρα θα μπούμε στην ΕΕ το αποφασίζουμε σαν κοινοβούλιο. Όπω και στη χώρα μα. Στη χώρα μα για το Ευρωσύνταγμα δεν έγινε δημοψήφισμα. Το πέρασαν από τη Βουλή. Φοβούνται προφανώ. Ενώ στη Γαλλία και στην Ολλανδία που το θέσαν σε δημοψήφισμα, φάγαν το μαύρο. Λοιπόν, να λοιπόν, η λύση, το δεν το κάνανε, είναι τεράστια απολύτω ε, ήττα για του ε, Ευρωπαίου και τη χάρηκα πάρα πολύ πραγματικά, διότι τέτοια που είναι η Ευρώπη, εγώ για να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί πάλι θα δω σχόλια, είμαι σίγουρο. Όπω μου λέτε, ότι στηρίζω τη Χαμά, που η Χαμά είναι τρομοκρατική οργάνωση, και μπορώ να το εξηγήσω και γιατί είναι και γιατί είναι αναγκασμένη να είναι. Αλλά ε, πάλι θα δω σχόλια ότι είμαι εναντίον τη Ευρωπαϊκή. Θα σου πω ότι με ε, ε, εμπνεύστηκα από το ευρωπαϊκό ιδεώδε και όνειρο, σπούδασα διεθνεί ουσιαστικά και ευρωπαϊκέ σπουδέ όπου βρισκόμουν με φοιτητέ στην Ευρώπη, στην Αμερική, του έβλεπα, ήθελα να του βλέπω σαν αδέρφια μου, ανταλλάζαμε νομίσματα, αλλά μιλούσαμε για Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπη. Μα είχε συνεπάρει αυτό το όνειρο. Τελικά την Ευρώπη τη δολοφόνησαν κατά βάση η Ναζί από την Γερμανία, η, η, η Merkel, ο Χίτλερ που λέγεται Μέρκελ. Μέρκελ ήταν η χειρότερη όλων και αυτή έβαλε την ταφόπλακα. Και όλοι οι υπόλοιποι, ο Λάντ και τα λοιπά, Σαρκοζίωση τη στήριξαν στην, και στην Ελλάδα προφανώ οι αντίστοιχε δυνάμει. Σκότωσαν το ευρωπαϊκό ιδεώδε, και για να ξαναζήσει, για να αναγεννηθεί, πρέπει να πεθάνουν πολιτικά αυτέ οι δυνάμει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Άρα γι' αυτό το χαίρομαι λοιπόν αυτό το οποίο έγινε. Ε, δεν ξέρω αν έχετε κάποια πορεία για το θέμα τη. <χει> για το θέμα της Μολδαβίας, αλλά ναι, δεν ξέρω αν μου έχει ξεφύγει καμιά ερώτηση, βλέπω πολλά σχόλια, αν δεν ναι, μου έχει ξεφύγει κάτι μπορεί να επανέλθετε. Λοιπόν, να σα πω κάτι για τον Κιουλέν για να προλάβουμε να το καλύψω, διότι είναι μια μεγάλη εξέλιξη, να, ξέρετε, ο θάνατο του Φετιουλά Κιουλέν, ο οποίο ήταν φιλαράκι του Ερντογάν, είναι, έχουν την ίδια ιδεολογία, την Ισλαμιστική ιδεολογία, και μάλιστα τον κατηγορούν τον Κιουλέν ότι θέλει να, να δημιουργήσει ένα χαλιφάτο ουσιαστικά μέσα στην Τουρκία και από... Α, ακούω το... για τον καφέ. Και ότι θα ήθελα να την πάει από ένα κοσμικό κράτος, ουσιαστικά σε ένα μόρφωμα ε, ισλαμικό που τα ίδια θέλει και ο Ερντογάν. Μέχρι που κατάλαβε ότι, σαν πολιτικά σαν Σουλτάνος έχει ε, μεγαλύτερε δυνατότητε να κινηθεί και στρατηγικά και διεθνώ και το έχει κρατήσει σε ελεγχόμενο επίπεδο. Και δεν, στο, ε, δεν έγιναν μουλάδε ουσιαστικά οι Τούρκοι μέσω του Γκουλέν και τη φιλία του τότε του Ερντογάν. Ε, και ξαναλέω φιλαράκια κτλ. Τα, ε, τα σπάσανε. Μάλλον όχι, να δούμε λίγο δύο λόγια να καταλάβετε τον Γκουλέν, ο οποίο από το 99 στις, ε, ζούσε στη ΣΥΠΑ, στην Πεσυλβένια. Πήγε εκεί, υποτίθεται για θεραπεία, γιατί ξέρω εγώ, για να τον περιθάλψουν και έμεινε μόνιμα. Είπαν οι εσύ εδώ. Γιατί, Πάξι. όχι επειδή ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ., αλλά για να ασκούν πίεση στην Τουρκία, να είναι ένα χαρτί πίεση διπλωματικό Γκουλέν κατά του Ερντογάν και γιατί ο Γκουλέν με τα Ισλαμιστικά δίκτυα έκανε το, μπαχνίδι, το βρώμικο παιχνίδι της Ουάσιγκτον σε όλη τη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη, να ξέρετε, αυτές οι παραγκουπόλεις, τα γκέτο, τα, το, τα, με τα ακραία εξτρεμιστικά στοιχεία κτλ. Τα, στηρίζουν οι Ισλαμοφασίστες και προφανώς πίσω από τους Ισλαμοφασίστες δεν είναι μόνο Γκουλέν στα δίκτυά του με τα τεμένη και τα τζαμιά, αλλά είναι η Αμερική που τους φυγαδεύει και τους υποστηρίζει για να δρά απονομοποιητικά και να αποδυναμώνει τα ευρωπαϊκά κράτη για να μπορούν να είναι ελεγχο, ελεγχόμενα τη ΟΑΣΚΙΝΟ τα ευρωπαϊκά κράτη μέσω τη μειονότητα και τα παιχνίδια αυτά που, παίζουν, που, παίζονται. Από το 1999 ήταν εκεί λοιπόν. τον αποκαλούσαν Χοντζά Εφέντη, τον Γιουλέν, οι, οι υποστηρικτέ του, ουσιαστικά σεβάσμιο ε, δάσκαλο κτλ. Είχε γεννηθεί στη Θεοδοσιούπολη, στο Ριζουρούμ, δηλαδή στι ε, πάλι ποτέ ελληνικέ περιοχέ, το 41 γεννηθεί, σπούδασε το Κοράνι. Το 59, ακούστε το εδώ, τον στείλανε στην Αδριανούπολη. Αντολική Θράκη, δίπλα μας. Εκεί έγινε αυτό που έγινε, δηλαδή θεολόγος και Μετά πήγε στην, στη Σμύρνη, το δεκαετία και άρχισε να δημιουργεί ουσιαστικά τεκέδες και διάφορες ε, σχολές μουσουλμανικές και τα φτιάχνοντας ένα δίκτυο τέτοιων, ας πούμε, τεκέδων. Τεκέδε είναι ε, χώρα, στα, μέρη στα οποία πας, πίνεις τσά και προσεύχεσαι, ουσιαστικά. Ε, έφτιαξε, λοιπόν, ένα τεράστιο δίκτυο τέτοιων, ε, ας πούμε, ε, οργανώσεων, οι οποίες μετά μπήκανε και στον κομαία, τομέα της εκπαίδευσης, στον τομέα των επιχειρήσεων, των media, και άρχισε σιγά-σιγά να αποκτά αυτήν την τεράστια εξουσία και επεξέτεινε τις δράσεις του και τα πλοκάμια του το δίκτυό του και στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας, δηλαδή ανατολικά της Τουρκίας, Αζερβαϊτζάν και τα στην Αφρική, στην περιοχή στη χερσόνησο του Έμου, στα Βαλκάνια δηλαδή, και στη Δύση έφτιαξε τέτοιου τύπου σχολεία του Ισλάμ. Και στη Δύση. Και είπαμε ήταν κολλητός του Ερντογάν μέχρι το 2013, όταν ξεκίνησαν ουσιαστικά ε, οι αποκαλύψεις για, τον, για, τη διαφθορά του Ερντογάν, τις οποίες τις, ε, θε, θεώρησε ο ίδιος ότι ο ίδιος ο Μπιουλέν και το δίκτυό του, τα μίντια, τα μέσα και τα λοιπά, είναι αυτά τα οποία αποκάλυψαν τους διαφθαρμένους υπουργού μου. Προφανώς δεν του άρεσε αυτή η αποκάλυψη της διαφθοράς του Ερντογάν και από τότε τα σπάσανε μέχρι που έφτασε στο σημείο να τον κατηγορήσει τον Γκιουλέν για το πραξικόπημα του 2016, ότι υποτίθεται αυτό ήταν από πίσω κτλ. Θυμάστε τι ακολούθησε. 250 άτομα σκοτώθηκαν στο πραξικόπημα της Τουρκίας το 16. Εκατοντάδες χιλιάδες χάσαν τις θέσεις τους. Θυμάστε τους 8 που ζήτησαν άσυλο στη χώρα μας και ο Τσίπρας είπε στον Ερντογάν γιατί προφανώς ήταν ο αφέντης του όπως λέγανε τον, τον, τον Κιουλέν οι υποστηρικτέ του Χοντζά Εφέντη. Κάπως έτσι τα έλεγε και ο Τσίπρας στον Ερντογάν. Του είπε βεβαίως θα τους δώσω γιατί δεν υπάρχει εξάρτητη δικαιοσύνη στη χώρα. Όσοι δεν το ξέρετε το μάθατε τώρα. Θυμάστε λοιπόν το 2016 το πραξικόπημα, όλα αυτά γίνανε τότε. Θεώρησε υπεύθυνο τον Γκουλέν γιατί βρήκε μια ευκαιρία ουσιαστικά να τον καρατομήσει τελείω και να κόψει, να κλείσει όλα τα ιδρύματα που είχαν είχανε μείνει οι, οι φορεί, τα σχολεία αυτά, η ΜΚΟ, ξέρετε αυτά, τα τύπου Σόρο. Κάποιο είπε, έγραψε κιόλα. Μάγια Σάντου, ήσον και έχει δίκιο. Open Society Foundation στηρίζουν τέτοιου τύπου έγχρωμε επαναστάσει όπω αυτή που διενεργείται αυτή τη στιγμή στην, στη Μολδαβία. Άρα λοιπόν εδώ οι ΜΚΟ του αποξηλώθηκαν από την Τουρκία με την ευκαιρία του πρακτικοποιήματο, τα έριξε όλα πάνω, ενώ προφανώ δεν είχε καμία εμπλοκή το δίκτυο του Γκουλένη σε αυτήν. Ήταν ο στρατό ο οποίο προχώρησε στο, στο πραξικόπημα και ε, ε, το 17 μπόρεσε να του στερήσει και την ε, τουρκική υπηκότητα ουσιαστικά και τον ζητούσε από τότε έκτοτε συνεχώς του Αμερικανού να τον στείλουν πακέτο, να τον δικάσει και οι Αμερικανοί βέβαια, επειδή ο Γκουλέν ήταν, όπω είπα, δύο πράγματα. Ήταν ένα, ε, ένα, ένα μοχλό πίεση κατά του Ερντογάν προσωπικά και είναι και ένα άνθρωπο ο οποίο μέσω των δικτύων του, που εικάζω τώρα κάποιο θα ακολουθήσει και θα υιοθετήσει. Αυτό το, θα κληρονομήσει μάλλον αυτό το δίκτυο, συνεχίζουν να κάνουν το βρώμικο παιχνίδι των Αμερικανών και στην Τουρκία όσο μπορούν, Έστω και απομακρυσμένα, ενημερώνουν κόσμο, κτλ. Το Nordic Monitor είναι μια σελίδα δικιά του. Για παράδειγμα, για όσου το διαβάζετε. Και στην Ευρώπη με τα δίκτυα αυτά, τα τζαμιά, τα τεμένη, τα οποία τα ελέγχουν, για να μπορούν ουσιαστικά να δημιουργούν αυτέ τι αποσταθροποιητικέ ομάδε και δυνάμει, που οδηγούν στο να είναι αδύναμε οι χώρε μα για να μπορούν να μα καταδυναστεύουν πιο εύκολα οι Αμερικανοί. Και στην Ελλάδα υπάρχει κοινότητα Γιουλενιστών. Θα σα πω ότι επειδή υπάρχει. Κοινότητα και του αδερφικού κουρδικού λαού στη χώρα μα και του ξέρουν πολύ καλά, δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα οι γκουλενιστέ, αλλά έχουν δημιουργήσει δικέ του δομέ, δικά του σχολεία ιδιωτικά, δικέ του εκκλησίε ιδιωτικέ. Κατ' εντολή προφανώ των Αμερικανών, ο Τσίπρα, το ενεργούμενο και ο άλλο αχυράνθρωπο ο Κούλη, του έχουν δώσει ό,τι θέλουν και μα λένε, ο αδερφικό κουρδικό λαό στη χώρα, μα λένε ότι ουσιαστικά έχετε βάλει φίδι στον κόρφο σα με αυτά τα δίκτυα και ότι θα δείτε ότι θα δημιουργήσουν ζητήματα και θα δράσουν αποσταθεροποιητικά ίσω χειρότερα και με τον Ερντογάν. Και προφανώ από πίσω θα είναι ο μακρύ δάκτυλο των Αγγλοσαξών. Και να του έχετε υπόψη σα. Αυτό είναι το δίκτυο Γκουλέν. Αυτό ήταν ο Γκουλέν. Τώρα ε, υπάρχει ένα ζήτημα διότι ε, ε, ο, ουσιαστικά ο Ερντογάν δαιμονοποιούσε τον Γκουλέν. Ε, μπορούσε να ρίχνει τα πάντα εναντίον του Γκουλέν. Ήταν ο αντίπαλο διότι ένα φασιστικό καθεστώ όπω του Ερντογάν ετεροπροσδιορίζεται από του αντιπάλου. Δηλαδή, όπω και ο Νετανιάχου λέει ότι υπάρχει η τρομοκρατική οργάνωση που λέγεται Χαμά, άρα πρέπει να υπάρχω εγώ που είμαι ένα δαίμονα στην περιοχή. Ομοίω και ο δικτάτορα, ο τύρανο ορθότερα που λέγεται Ερντογάν, σου λέει ότι υπάρχουν οι Κούρδοι, οι οποίοι είναι ε, ε, η, ε, η ο, τρομοκρατική οργάνωση των Κούρδων, δηλαδή το ε, κουρδικό εθνικοπελευθερωτικό κίνημα είναι οι τρομοκράτε και όχι αυτό που τρομοκρατεί το λαό του. Άρα πρέπει να υπάρχω εγώ, ο δυνάστη. Υπάρχει και ο Γκουλέν, ο οποίο είναι, ας πούμε, ε, ο, η Ισλαμική τρομοκρατία. Άρα πάλι πρέπει να υπάρχει εγώ τύρανο. Τώρα που έφυγε ένα από το κομμάτι τη εξίσωση, συγκεκριμένα το κομμάτι του Γκουλέντ, θέλω να δω ποιο θα δαιμονοποιεί τώρα ο Ερντογάν. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό ο οποίο θα δαιμονοποιεί θα είναι η Ελλάδα. Διότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Ξαναλέω, αντρή νομιμοποίηση αυτό το καθεστώ από του εχθρού του. Οι εχθροί ήταν οι Κούρδοι και οι Γκουλεντιστέ. Τώρα ποιοι θα είναι. Οι Κούρδοι και ποιο άλλο. Κάπω πρέπει να γεμίσει το αφήγημα με περικύκλωση εχθρών κτλ. Είναι το Ισραήλ σε έναν βαθμό επικοινωνιακά. Αλλά δημιουργείται μια τρύπα εδώ. Ποιο θα γεμίσει αυτό το κενό, ΕΟ, κούλι που είσαι κρύβε κάτω τα φουστάνια του ΤΑΔΕ. Μην πω όνομα. Μην πω και ποιο φοράει φουστάνια. Τι γίνεται εδώ. Υπάρχει ένα ζήτημα, όπω καταλαβαίνετε. Ε, Κάποιο ρώτησε για την υπερδυνυστερία. Ναι, ψήφισε η Αλλά όπω μα λένε εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, εξαγοράστηκαν από του Ρώσου. Οι, Ρώσοι τη σύμφωνα με την δημοκρατική ισάντου. Υπάρχει κάποια ερώτηση που έχω χάσει. Εάν έχω, αν μου έχει διαφύγει κάτι με τα χαράς να το καλύψω τώρα. Ε, έχουμε λίγο χρόνο εδώ βλέπω, ίσως να τον αξιοποιήσουμε για να πούμε κάποια πράγματα για τις τελευταίες εξελίξεις στο Λίβανο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ξανασυνεχίζω τον καφέ μου γιατί εντάξει, εννέα παρά δέκα, πρέπει να ανοίξει το μάτι. Λοιπόν, Uh, ναι, πράγματι, ε, είναι παραμύθι το κακό σε Ερντογάν, καλοί κοινωνιστέ. Ε, παπέ, δίκιο. Πραγματικά εδώ, ξαναλέω, ο κουρδικό λαό, ο αδερφικό κουρδικό λαό στη χώρα μα έχουν, α, έχουν εμπειρία και μα λένε ότι είναι μια οργάνωση που δρά μόνη τη, δημιουργεί συστήματα παράλληλα, όπω το κάνανε και στην Τουρκία, δημιουργεί ουσιαστικά παράλληλου θεσμού. Παρακρατικού σε έναν βαθμό, κράτο εν κράτη. Και ότι θα έπρεπε να έχετε το νου σα, είναι μια Ισλαμική οργάνωση και ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ποιοι τους ενισχύουν και τα λοιπά, το βλέπετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε για το θέμα του, της και του Ζεάλ, γιατί βλέπω ότι δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση εδώ. Επαναλαμβάνω, ξαναγράψτε αν δεν έχω χάσει. Είχαμε μια εξέλιξη σήμερα από τα... είχαμε βραδινούς, τώρα δεν είδα πότε ακριβώς έγινε χθε το βράδυ μάλλον, ναι, στην Αμπατίγε και στην σε διάφορα σημεία μάλλον του Λιβάνου, σε διάφορες πόλεις, Χερμέλ, Μπαλμπέκ, πόλεις του Λιβάνου, τις οποίες τις βοβάρδισαν οι Ισραηλοί Ακούστε εδώ, και έχουν ξεμείνει από στόχους προφανώς, έχουν εξολοθρέψει όλη την ηγεσία της Χερμπολά. Και ουσιαστικά ε, αποφασίζουν να στοχοποιήσουν πολιτικούς στόχους. Θυμάστε, σας είπα πριν μια εβδομάδα, ότι στοχοποίησα πολιτικά στελέχη της Χεσμπολά. Η Χεσμπολά είναι και κόμμα συν το δίκτυο ΑΜΑΛ, Τη Σιεσμπολά, το οποίο ελέγχει ε, για παράδειγμα τον πρόεδρο τη Βουλή στο Λίβανο, άρα έχει και πολιτικού αξιωματούχου. Τέλο πάντων, τώρα χτυπήσανε οικονομικά συμφέροντα, χτύπησαν τράπεζε. Ακούστε εδώ, αποφάσισε το Ισραήλ ότι, αφού ξεμείναμε από, από του στρατιωτικού στόχου, θα χτυπάμε οικονομικού στόχου. Τραπεζίτε. Μην μπείτε τώρα. Αποφάσισαν να χτυπάνε τραπεζίτε. Είναι τρελό πραγματικά, όπω και να το, να το δει κανεί. Ε, αυτή λοιπόν είναι η νέα μορφή του πολέμου. Στοχοποίησαν την Al-Qard Al-Hassan τράπεζα, που είναι μια Ισλαμική τράπεζα που δημιουργήθηκε το 1982 μετά την εισβολή ουσιαστικά των Ισραηλινών εντός της χώρας. Είναι μια τράπεζα την οποία την κατηγορούν οι Ισραηλοί και όχι μόνο και οι ε, Αμερικανοί. Ότι ουσιαστικά είναι η, το ομανδίας της Χεσμολά και μέσω της τράπεζας αυτής της Al-Qard Al-Hassan λαμβάνουν τη χρηματοδότηση τους διεθνώς και συγκεκριμένα και δι από το Ιράν και ουσιαστικά σου λέει θα χτυπήσουμε τα, δίκτυα της, τα οικονομικά δίκτυα της Χεσμπολά πώς όμως χτυπώντας τα καταστήματα της τράπεζας, του εννοείστε. Βοβάδισαν καταστήματα τραπεζών. Καταστήματα τραπεζών. Δεν ξέρω αν μπορεί να εννοηθείτε τι ακριβώ. Να σα πω ότι πράγματι έχουν σχέσει οι Αλκάρντα qaeda Χρησιμοποιείται από, χρησιμοποιειται από τα μέλη τη Ιεσμπολά. Η οποία η Χεσμολά, να ξέρετε, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Η Χαμά είναι, και άμα θέλετε, κάνουμε μια κουβέντα περί τρομοκρατικών οργανώσεων. Είναι μια στρατιωτική οργάνωση παρακρατική του Λιβάνου. Ε, εδώ λοιπόν πράγματι τη χρησιμοποιούν οι μαχητέ τη Χεσμολά, και τη χρησιμοποιούν όμω και άλλοι Λιβανέζοι, οι οποίοι είναι Σιείτε, που ξέρω εγώ, λόγω είναι κοντά στι πόλει του κτλ. ή έχει την υποστήριξη η Χεσμολά, η η είπαμε είναι κράτο και κράτη μέσα στο Λίβανο, τη ε, χρησιμοποιούν κανονικώ και του βοβάρδισαν τα καταστήματα. Φανταστείτε να είστε στην περιοχή σα, στη Νέα Σμύρνη, ξέρω, στην Κυψέλη, δεν ξέρω πού, και να βλέπετε να πέφτουν βόμβε στην τράπεζα καθώ πάτε να βγάλετε λεφτά. Δεν <laughs> είναι, είναι, θεότρελη αυτή η εξέλιξη. Και έχει, φανταστείτε, έχει 200.000 ε, πελάτες. πελάτε. Άρα είναι πολύ παραπάνω από τα μέλη τη Χεσμολά. Υποτίθεται ότι είναι, ξέρω εγώ, ούτε η μισή. Άρα είναι άλλοι τόσοι που ήταν απλοί πολίτε, ή μπορεί να ήταν εκεί υποστηρικτέ ή απλά να θέλαν την, την, εγκυ, την εγκυρότητα, την ασφάλεια που προσέφερε από τι θέσει αυτή την τράπεζα. Άρα, κανονικοί πολίτε χάσαν τράπεζά του, βοβάρδισαν τράπεζά του, είναι τρελό. Και ξαναλέω, βοβάρδισαν διάφορε περιοχέ και μάλιστα, επειδή είναι, κάνανε και ένα λάθο Ισραηλινοί, βοβάρδισαν μέχρι και περιοχή που κάποτε ήταν τράπεζα, άλλαξαν τα κτίρια και τώρα είναι αγορά. Και βοβάρδισαν ουσιαστικά μια, ένα. Σαν λέμε ήταν η, η, Eurobank η Εθνική, δεν ξέρω, η Πειραιός, στην, στην, πλατεία τη Νέα Μύρνη. Το κατάστημα έκλεισε, μεταφέρθηκε αλλού, έγινε αγορά, ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι, μαγαζί και το βοβάρδισαν οι Ισραηλοί. <laughs> Θέλω να βοβάρδισαν το κατάστημα τη τράπεζα και βοβάρδισαν την, ε, τη, 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 μόδα, ξέρω εγώ, η τούλα. Ρούχα, η τούλα, η βέτα. Το, 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 το διανοείστε. <laughs> δεν ξέρω τι να πω. Και εδώ είχαμε επίσης μια, μια, μια νέα διαρροή από τους Ισραηλινούς ότι ουσιαστικά ο Εντανιάχου διαμήνυσε στον Μπάιντεν πως δεν θέλουμε ειρήνη και ο μοναδικός τρόπος να έχουμε επιχειρία με, τους, με τη χεσμολά στο Λίβανο είναι εάν, α, αν διατηρήσουμε την ικανότητα, την ελευθερία επιχειρήσεων σε όλο το Λίβανο. Θέλουν επιχειρία με την ελευθερία επιχειρήσεων σε όλο το Λίβανο. Δηλαδή θέλουν ουσιαστικά κατοχή. Ξαναλέω, Υπάρχει διαρροή. Ο Μπίμπ είπε στον Μπίμπ, ο, στο ο μόνο τρόπο να υπάρξει ακεχηρία στη μέσα στη, στο Λίβανο είναι να διατηρήσουμε την επιχειρησιακή μα ελευθερία εντό του Λιβάνου. Να μπορεί να μπουκάρει ο στρατό μα και αυτό θα είναι μια ελεύθερη χώρα κατά τα άλλα, ο Λίβανο. Αυτό είναι το όνειρό του για ακεχηρία. Ουσιαστικά είναι σε ένα βαθμό κατοχική, είναι κατοχική δύναμη σίγουρα, είναι σε ένα βαθμό uh, de facto προσάρτηση. Λοιπόν. Ε, σχετικά με το... Επίσης είχαμε, προσέξτε, είχαμε και βομβαρδισμούς πάλι στα κτίρια του ΟΗΕ. Μάλιστα, η UNIFIL, η αποστολή του ΟΗΕ, των Κιανόκρανων στο Λίβανο, είπε ότι πάλι μας, μας, διέλυσαν ένα παρατηρητήριο. Ολοσχερός το κατέστρεψαν στο νότιο Λίβανο. Και είχαμε και το, τη δολοφονία στρατιωτών του Λιβάνου, Λιβανέζων, που υποτίθεται δεν πολεμάει το Λίβανο το Ισραήλ, πολεμάει μόνο τυχεσμολά. Υπάρχει ο ανεξάρτητος στρατός του Λιβάνου, και σκότωσαν ε, τρεις ε, Λιβανέζους στρατιώτες. Και μάλιστα, ναι, στα νότια της χώρας, και στις 11 του μηνός είχαν πάλι σκοτώσει άλλους δύο. Και τραυμάτισαν άλλους τρεις. Λιβανέζους στρατιώτες, όχι μαχητήσεως, πολλά. Προσέξτε. Και είπαν οι Ισραηλοί ότι είμαστε, λέει, α, ζητάμε συγγνώμη και τα λοιπά, Θεω... νομίζαμε, ζητήσανε συγγνώμη και είπαν ότι νομίζαμε ότι στοχοποιούσαμε όχημα το οποίο ανήκε στη Χεσμολά Κάναμε λάθο. Σκοτώσαμε πέντε ανθρώπου του στρατού του Λιβάνου που δεν έχουν σχέση με, την, με, τη, με, τη διένεξη. Αλλά δεν βαριέσαι. Όχι επειδή του έκρυβε η Χεσμολά, είχε, είχε κρυφτεί ανάμεσά του. Όχι επειδή του χρησιμοποιούσαν σαν ανθρώπινε ασπίδε. Απλά επειδή μπερδέψαμε τα οχήματα και του σκοτώσαμε πέντε άτομα. Μηδέν κόστο. Μηδέν λογοδοσία. Δολοφονήσαμε πέντε άτομα και κυκλοφορούμε ελεύθερη η Λουφτβάφε που λέγεται ε, αεροπορία των Ισραηλινών. Εξαιρετικά. Ε, και ένα τελευταίο, καθώ είμαστε στη εκνοή του χρόνου εδώ, ε, είδα μία από αραβικά μέσα ότι ε, υπήρχε μία ε, πρόταση στον Γιάχη Βασινουάρ, τον ηγέτη της ε, Χαμάς, τον οποίο τον σκότωσαν οι Ισραηλοί πριν από λίγες μέρες, του είχαν κάνει την πρόταση αραβικά κράτη και συγκεκριμένα και οι Αιγύπτιοι να διαφύγει από τη Γάζα. Ξέρετε, τα νότια σύνορα τη Γάζα, νότια τη Ράφαχ, που εκεί τον βρήκαν, εκεί ήταν, εκεί επιχειρούσε ο Σινγκουάρ, ουσιαστικά μέσω του διαδρόμου τη Φιλαδελφία ενώνονται με την Αίγυπτο. Άρα, νοτίος τη Γάζα είναι το κράτο τη Αιγύπτου και υπάρχει στρατό στα σύνορα Αιγυπτιακό κτλ. Από εκεί μπαίνει βοήθεια με, με, οχήματα και φορτηγά από την Αίγυπτο Αιγυπτιακά και του πρότεινα η Αίγυπτο και άλλα κράτη της, ε, των Αράβων να διαφύγει από τη Γάζα μέσω της Αιγύπτου και τα λοιπά, και ουσιαστικά να παρετηθεί τροποντινά με αυτόν τον τρόπο και να αναλάβει τη διαπραγμάτευση για λογαριασμό της Χαμάς με το Ισραήλ για το θέμα των ομήρων και την ανταλλαγή των εχμαλώτων και η Αίγυπτος. Σου λένε ότι κοιτάξτε να δεις, σου δίνουμε μια διέξοδο γιατί καταλάβαιναν όλοι και ο ίδιος ότι θα πεθάνει γιατί είχαν φτάσει πάρα πολύ κοντά να τον βρουν οι Ισραηλοί. Και του δώσαν αυτή τη δυνατότητα η Αιγύπτου. θα σα φυγαδεύσουμε, αλλά τέρμα. Θα αναλάβουμε εμεί από εδώ και πέρα. Η απάντησή του ήταν ότι δεν είμαι υποκαθεστώς πολιορκία. Βρίσκομαι στη γη τη Παλαιστίνης, σε Παλαιστινιακό έδαφο. Ουσιαστικά με αυταπάρνηση, εδώ τον είδαμε να λέει ότι δεν δέχομαι με τίποτα να εγκαταλείψω ότι αυτό που θεωρώ πατρίδα μου, εν πάση περιπτώσει, δεν θα φυγαδευτώ από την πατρίδα μου, δεν βρίσκομαι υποκαθιστώ πολιορκία και εκφοβισμού, βρίσκομαι σε Παλαιστινιακό έδαφος και δεν πρόκειται να τον καταλήψω ήξερε ότι θα πεθάνει και είχε μάλιστα πει ε, να δούμε αν θα βγει ε, αληθινό, είχε ε, ε, δώσει εντολέ μετά την τηλεφωνία του γιατί το να έρχεται, ότι να μην οριστεί ηγέτη, αλλά να οριστεί ένα συμβούλιο ηγετών το οποίο ουσιαστικά να διαχειριστεί και να κυβερνήσει την ε, Γάζα τη Χαμάς μόνο δεν ξέρω σε μεταβατικό επίπεδο για την επόμενη μέρα και έτσι ώστε να μην μπορούν να του καρατομήσουν οι ε, Ισραηλοί, να μην υπάρξει ένα, δηλαδή να υπάρξει συμβούλιο. Αυτό είναι το, το τελευταίο από τα αραβικά μέσα. Αυτά φίλε και φίλοι. Ε, δεν είχα κάτι άλλο να μοιραστώ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν μου έχει διαφυγεί κάτι. Αν μου έχει διαφυγεί κάτι σε ερωτήσει, τα σχόλια θα τα δω επίση. Σε δεύτερο χρόνο θα απαντήσω στα ερωτήματά σα η κατάσταση είναι τραγική. Δεν έχω λόγια για το πού πραγματικά μπορεί να φτάσει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει γίνει μια φιλοπολεμική δύναμη, μια αυταρχική δύναμη. Πλέον η λογοκρισία έχει φτάσει στο τέρμα. Δηλαδή, βλέπετε τι γίνεται και στη χώρα μα. Ε, δεν ξέρω πόσοι από εσά, μπορεί να σηκώσετε το χέρι σα, πόσοι από εσά σα έχουν κατεβάσει. Για τη βούλτεψη, απάντησα στην αρχή του βίντεο. Θα πρέπει να το δείτε, αφού κλείσω το ζωντανό, θα μπορείτε εύκολα να πάτε στην αρχή να δείτε. Είναι το πρώτο θέμα τη βούλτεψη. Ε, Αφού λοιπόν μα έχουν φημώσει, δεν ξέρω πόσοι από εσά, πείτε μου, έχουν, του έχουν κατεβάσει ε, ε, δημοσιεύσει από τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ε, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Μια αυταρχική δύναμη, μια δύναμη φιλοπόλεμη και δεν είναι τυχαίο το ότι είναι κοινοβουλευτικά τα καθεστώτα, τα πολιτεύματα και όχι δημοκρατικά. Αυτό είναι το θέμα, φίλε και φίλοι. Το μείζον πρέπει να πολεμήσουμε, όχι μόνο για ελευθερία, για την πατρίδα μα, να αποκτήσουμε πίσω από τα πολιτικά κοράκια τα οποία, τα οποία την έχουν κλέψει και να του στείλουμε στον πολιτικό αγύριστο, αλλά πρέπει κυρίω να πολεμήσουμε για δημοκρατία, έτσι ώστε να μην έρθουν άλλα θέσει του. Αυτό είναι ο σκοπό του καναλιού, να ξεφύγουμε από τον ανελεύθερο και αντιδημοκρατικό κοινοβουλευτισμό που είναι de facto πολιτιακά μια ολιγαρχική πολιτιακή θέσμηση και να μεταβούμε σε πολίτημα δημοκρατίας. Γι' αυτό πολεμάμε, γι' αυτό θα κάνουμε πράγματα όσο μπορούμε, όσο είμαστε δυνατοί. Αυτά φίλε και φίλοι. Να σα θυμίσω φεύγοντα την εκνοή ότι έχουμε και το αγγλόφωνο το κανάλι μα, το Black Flag Media, το οποίο θέλει τη στήριξή σα, γιατί μέσω από αυτό το κανάλι μπορούμε να τα χώνουμε διεθνώ και στην αγγλική γλώσσα και εναντίον των Τουρκαλάδων, των φασιστών που βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία κτλ. Βοηθήστε το κανάλι Black Flag Media. Επίση, βοηθήστε και αυτό το κανάλι, και αυτό έχει την ανάγκη να το στηρίξετε με σχόλια. Αφού τελειώσει το βίντεο, κάντε σχόλια. Κάντε μου αρέσει, πάντα το μου αρέσει. Κοινοποιήστε παντού. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε και φίλοι. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.